Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Διονύση Κουμαριώτη. Καλησπέρα, Σωτήρη Κεφάλα, από το φίλο μου το δέντρο πίσω. Σε περιμένω να στολίσεις και εσύ για να κάνεις εκπομπή Hoops in the Hood με στολισμένο δέντρο. Πέρασε το μήνυμά του, πέρασε. Εσύ το πήρες το μήνυμά του και ανταποδίδεις. Μ' αρέσει αυτό το μπαράζ δηλώσεων. Υπάρχει beef προφανώς, γιατί κλέβουμε συμπαρουσιαστή του Σωτήρη. Όχι, δεν είναι κλέψιμο, είναι δανεισμός. Ενδεχομένως και κεντρικό παρουσιαστή κλέβουμε, δεν ξέρω. Άδειξη. Μπορεί και μόνιμος. Μπορεί να βγάλουμε μαρκίζα οι δυο μας και να βάζουμε thumbnail στο YouTube ότι εσύ είσαι ο παρουσιαστής του Football Break. Λοιπόν, όχι, εντάξει, κόβουμε. Πάει να πέσει το intro, γιατί έχουμε χρυσή μπάλα, Διονύση. Έχουμε πολλά στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα να συζητήσουμε και επανερχόμαστε. Και επανήλθαμε μετά από αυτό το αριστουργηματικό intro. Διονύση, να ξεκινήσουμε νομίζω από το θέμα που συζητήθηκε όσο τίποτα άλλο αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε, τη χρυσή μπάλα φυσικά. Λιονέλ Μέση, 7η κατάκτηση. Πολλοί θα πούνε ότι είναι άδικο. Πολλοί θα πούνε ότι ο Λεβαντόφσκι το άξιζε. Εγώ θα περιοριστώ στο ότι έχουμε δώσει αξία σε ένα τρόπαιο που το δίνουν με τις ψήφους τους δημοσιογράφοι, όχι ποδοσφαιριστές, δημοσιογράφοι, και όντας ένας εξ αυτών, δεν σνομπάρω το επάγγελμα, απλώς δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει τη βαρύτητα η χρυσή μπάλα που έχει σήμερα. Και όμως έχει παραπάνω από όλα τα υπόλοιπα βραβεία. Εκεί καταλήγει το όλο θέμα. Φυσικά και η πλάκα είναι ότι ένας δημοσιογράφος ψηφίζει από την κάθε χώρα. Δηλαδή, το κάνει ακόμα εισαγωγικά χειρότερο. Δηλαδή, θα μπορούσε, ξέρω εγώ, να βγει μια ψηφοφορία οι δημοσιογράφοι όλες τις χώρες να ψηφίσουν και να βγάλουν έναν. Ναι. Και όχι να είναι μόνο ένας εκλεγμένος από κάθε χώρα να ψηφίζει, γιατί βγήκαν και κάποιοι ψήφοι στη δημοσιότητα χωρών. Σχεδόν παντελώς. Όλες, νομίζω, οι χώρες. Ναι. Καλά, κάθε χρόνο. Έγινε λίγη η λίστα έτσι. Και να μην πούμε τα περίεργα, ας μείνουμε στο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ήταν κατά πολλούς αναμενόμενο και όχι δίκαιο. Αυτή η φράση πιστεύω κολλάει για την 7η χρυσή μπάλα του Μέση. Εγώ προσωπικά πίστευα και ήθελα Λεβαντόφσκι ή δώστε του την περσινή τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν θα είναι του χρόνου πάλι υποψήφιος για να την αξίζει. Κακά τα ψέματα, αξίζει μια χρυσή μπάλα. Για να μην το πω αλλιώ. Αξίζει μια χρυσή μπάλα η οποία πιθανόν δεν θα του δοθεί ποτέ. Χρυσή μπάλα αξίζουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που δεν έχουν πάρει. Δηλαδή τώρα από Σνάιντερ, Ριμπέρι. Εντάξει, Σνάιντερ. Νόιερ, Γκριεζμάν ενδεχομένως, Νεϊμάρ ενδεχομένως και πάλι. Βαντάικ. Σε αυτή τη μακρά λίστα προσθέθηκε και το όνομα του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι που έκανε μια φοβερή χρονιά με τους Βαβαρούς. Αλλά δεν επισφραγίστηκε έτσι το τέλος, το κλείσιμο αυτής της σεζόν με τη χρυσή μπάλα. Εγώ δεν θα πω τίποτα άλλο. Για μένα όντως το άξιζε ο Λεβαντόφσκι, έτσι αλίμονο. Δεν θα σχολιάσω ψήφους δημοσιογράφων έτσι τώρα. Ένας Ιρακινός δημοσιογράφος, ένας Ουσμπέκος ή ένας Αζέρος δημοσιογράφος να έχει τώρα δικαίωμα ψήφου, δεν το καταλαβαίνω. Αλλά αυτή είναι καθαρά υποκειμενική άποψη. Τώρα για το Μέση, για την 7η χρυσή μπάλα. Εντάξει, οκ, okay. Είναι ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών. Είμαι φαν του Μέση, φυσικά, όπως είμαι φαν και του Κριστιάνου και του Λεβαντόφσκι. Απλά νομίζω ότι ίσως είναι λίγο υπερβολή. Δηλαδή, οκ, okay, πήρε το Κόπα Αμέρικα, σημείωσε πολλά γκολ, σημείωσε πολλές ασίστ. Απλά κάπου σταματάει η λογική. Απλά, όπως είπα, όταν βλέπουμε δημοσιογράφους από χώρες όπως, ξέρω εγώ, το Λιχτενστάιν, το Σαν Μαρίνο, που με το ζόρι έχουν εθνικές ομάδες. Δεν μπορώ να καταλάβω κατά πόσο. Όλοι πρέπει να ψηφίσουν σε αυτή τη διαδικασία, αλλά όπως είπα, να μην υπάρχει ένας εκλεγμένος για όλες τις ψηφοφορίες, όλα αυτά τα χρόνια είναι ήδη. Ή να βγαίνει κάποιος, ξέρω εγώ, να βγαίνει ψηφοφορία, να ψηφίσουν όλοι οι δημοσιογράφοι της κάθε χώρας και να βγάλουν. Όποιος βγει πρώτος, αυτός να είναι της κάθε χώρας υποψήφιος. Και νομίζω ότι και η θέση αυτή που καταλαμβάνει ο δημοσιογράφος που ψηφίζει από την κάθε χώρα στη χρυσή μπάλα δεν είναι και εύκολο να αλλάξει. Το ξέρω από τον Έλληνα δημοσιογράφο που ψηφίζει στη Χρυσή Μπάλα, που είναι και δικός μας γνωστός. Και αυτό με τι κριτήρια, ας πούμε, όχι για τον, δεν το λέω για τον Μάνο, αλίμονο, για των υπόλοιπων χωρών, τους απεσταλμένους. Δεν καταλαβαίνω πώς διατηρείται αυτή η θέση πάγια. Είναι το ραβδί των δημοσιογράφων που λένε. Το δικό μας το λέει. Επειδή έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε,
Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε σε αυτό που έχουμε πει και off the record, ότι είναι ένα βραβείο δημοσιογράφων και πολύ άξια που έχουμε δώσει. Δηλαδή δεν είναι ότι μαζεύτηκε το top, οι top 200-300 ποδοσφαιριστές όλων των εποχών και είπανε αυτό είναι το βραβείο, δώστε το στο Μέση, στον Κριστιάνο, στον Πελέ, στον Μαραντόνα. Είναι 180 πώς είναι δημοσιογράφοι, ψηφίζουν και βγάζουν ο καθένας όποιον και θέλει. Και από το France Football ξεκίνησε αυτό, οπότε... Ακριβώς. Ακριβώς. Λίγο παραπάνω σημασία από όσο θα έπρεπε. Δηλαδή έχουμε δει ψήφους τώρα φέτος να πηγαίνουν στον Μπαρέλα, στον Λαουτάρο Μαρτίνες. Κλείνει αυτή η μεγάλη παρένθεση και η μεγάλη εισαγωγή για τη χρυσή μπάλα. Κρίμα για τον Λεβαντόφσκι. Ενδεχομένως του απονείμουν το περσινό βραβείο. Πάμε όμως, φίλε Διονύση, στα καθέκαστα και ξεκινάμε από την Αγγλία, την αγαπημένη σου, την προσωπική αγαπημένη σου Αγγλία. Αν και γίνανε περισσότερα πράγματα στην Ιταλία, ξεκινάμε από το νησί. Αλλαγή στην κορυφή. Άλλη μία. Αλλαγή φρουράς. Και μάλιστα, ναι, και άλλαγη φρουράς και η πρωτοπόρος έπεσε στην τρίτη θέση. Αλλά είναι το... Αυτή η τριάδα μας στην Ιταλία. Ναι. Θα τα πούμε. Έρχεται και τα Λάμπια, θα τα πούμε μετά. Εντάξει, είχαμε Chelsea, τίθηκε στο Λονδίνο, Derby του Λονδίνου με τη West Ham. 3-2. Ένας παλιός γνώριμος του δικού μας του ελληνικού πρωταθλήματος μας, Μάκου, έβαλε ένα γκολ που το ίδιος πίστεψε ότι θα μπει. Είπε στις δηλώσεις του, δεν ξέρω αν ήταν σέντρα ή σούτ αυτό. Οπότε και μπήκε με. Ακούμπησε λίγο κάπου κόντρα, δεν θυμάμαι ποιος τον μάρκαρε εκεί και άλλαξε ίσα την πορεία. West Ham έτσι ανεβαίνει για αυτή, έριξε την Chelsea από την κορυφή. Εκεί προς την κορυφή την μόνη της η City. Στο συν 1 από τη δεύτερη Liverpool που μένει στους 34. Νομίζω ότι περιμέναμε, αν όχι στραβοπάτημα με ήττα, στραβοπάτημα με ισοπαλία ενδεχομένως στη Chelsea ή έστω να μην περάσει εύκολα από τη West Ham. Εν τέλει δικαιωθήκαμε. Η Chelsea δεν πέρασε καθόλου από τη West Ham, ιτήθηκε με 3-2. Έπεσε στην τρίτη θέση, τέταρτη είναι η West Ham, στο μείον 6 βέβαια. Είναι μακριά, δηλαδή οι τρεις πρώτοι είναι μακριά από την τέταρτο. Αυτό δεν αναιρεί όμως το γεγονός ότι ξαφνικά πήρε μια νέα τροπή η Premier League. Οι πολίτες του Guardiola εκμεταλλεύτηκαν το κενό εξουσίας, το κενό στο θρόνο και ανέβηκαν πρώτη νικώντας 3-1 τη Woodford εκτός έδρας, με έναν Bernardo Silva φέτος να είναι μαγικός. Ήταν από εκεί που θέλει να φύγει, έμεινε και γίνει ακόμα καλύτερος. Ακριβώς. Και φυσικά τη Liverpool που πέρασε στο παρατσάκ από την έδρα της Wolves με 1-0. Στο 90 φύγαμε ξανά. Είναι ο χρόνος του, είναι ο χρόνος. Πάντα εκεί θα. Είναι ο χρόνος του. Σαν το Χασάν, του Ολυμπιακού. Αστείευομαι. Ντιβόκ. Εντάξει, βέβαια έχει χάσει πιο νωρίς ο Ζώτα το άχαστο. Που είναι δύο παίξει στη γραμμή τη Wolves και σουτάρει πάνω του. Εντάξει, εκεί δεν δίνει πάσα επιθετικό, δεν θα δώσει πάσα δίπλα του που ήταν ο Μάνι, αλλά εκεί το τελειώνει επιθετικό. Ένα Ζώτα που έχει βάλει άλλα κι άλλα, έτσι. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι που σε κάνει να απορρέσει μερικές φορές, ότι ο Ζώτα που έχει βάλει άλλα κι άλλα ξαφνικά χάνει αυτό. Ναι, και εντάξει, οριγκή μετά. Έτσι, όλη η φάση ξεκίνησε από μια παλιά 30-40 του Βαντάκ, Διαβίτη, Σαλάχ, Σέντρα, Ντιβόκ. Ακριβώς. Ένα Βαντάκ που. Αποδεικνύει περίτρανα το νέο στυλ, ας πούμε, που αρέσκεται και ο Κλόπ, αλλά και πολλοί Γερμανοί και κέντρο Ευρωπαίοι προπονητές, ότι πλέον ο center back είναι και ο δημιουργός, είναι ένας playmaker πίσω από τον playmaker. Χρειάζεται, ναι, βέβαια. Δηλαδή και πλέον και οι center back διαθέτουν την καλή πάσα, την καλή κάθετη, το vision που έχει ένας De Bruyne, ας πούμε, αλλά φυσικά... Και σε μια μάσα τη Liverpool, έτσι, που παίζει αυτό, παίζει ένα ποδόσφαιρο πολύ συγκεκριμένο, με κινήσεις, οπότε οι πάσεις αυτές είναι... Δηλαδή, αν έχεις τον Robertson Arnold, που οι πάσεις είναι Διαβίτς, αν έχεις και ένα center back 2, που οι πάσεις του είναι τέλειες... Δεν θέλεις κάτι άλλο, εκεί πέρα τελειώνει η υπόθεση. Να πάμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια της Premier League, εφόσον πιάσαμε τις τρεις πρωτοπόρους και παρέα και τη West Ham, γιατί συνοδεύτηκε με τη νίκη της στο Derby με τη Chelsea. Πάμε στην Tottenham, που μάλλον το καμπανάκι που είχε ο Conte έπιασε τόπο, ότι κάτι πάει στραβά με την Tottenham και τώρα αρχίζω και το βλέπω. Ακόμα μια νίκη, πλέον η Tottenham έχει... Καπαρώσει την πέμπτη θέση, δεν έχει καπαρώσει, απλώς έχει εγκατασταθεί στην πέμπτη θέση. Νίκησε 3-0 την Norwich σχετικά εύκολα. Εντάξει, βέβαια και με μια αντίπαλο που
δεν προκαλεί. Ήταν ανεβασμένη η Norwich με την Liverpool. Έχει πάρει, της έχει πάει 10 βαθμούς από εκεί που ήταν σίγουρα στη τελευταία θέση. Έτσι είχε ανέβει. Να πούμε κάτι για την Tottenham, ότι έχει τον Kane με ένα γκολ στο πρωτάθλημα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι ένα στατιστικό που, αστείο που κατηρίζαν το Fred που έβαλε τον γκολ για τη United, θα πούμε σε λίγο. Και έχει 2 γκολ ο Fred στο πρωτάθλημα και ένα ο Kane. Είναι αυτό που έχουμε συζητήσει και τις άλλες φορές. Ίσως έχει επηρεαστεί λίγο με όλη αυτή τη μεταγραφολογία του τι θα κάνει ο Kane, του μου έχουν λείψει τα κίνητρα στην Tottenham. Ποια ομάδα θα με διεκδικήσει, ποια ομάδα θα με πάρει, σε ποια ομάδα θα με αφήσει και η ίδια η Tottenham να πάω, που νομίζω τον έχει επηρεάσει και αγωνιστικά αυτή η κατάσταση. Ενδεχομένως έχει κουραστεί και από το φετινό Euro, γιατί είχαν πολύ πιεσμένο πρόγραμμα φέτος οι διεθνείς, και δει οι Άγγλοι και οι Ιταλοί διεθνείς που φτάσανε όλη την κούρσα μέχρι το τέλος του Euro. Και η αλλαγή προπονητή στην Tottenham είναι πολλά, μαζεύονται πάρα πολλά. Αλλά είναι αστείο, δηλαδή, να σκεφτείς τώρα ένα παίκτη που ήταν μια ανάσα από τη City, που άμα ήταν στη City θα έχει τουλάχιστον 10 γκολ μέχρι τώρα. Παρέμεινε στην Tottenham και έχει σκοράρει μόλις ένα γκολ. Και μιας που είπαμε για αλλαγή προπονητή, να πάμε και στη Manchester United, που επίσης νίκησε στο νήμα, εντάξει, λίγο πριν το νήμα, στο 77ο λεπτό, με γκολ του Fred, πέρασε νικηφόρα το εμπόδιο της Crystal Palace. United, καινούριο σύστημα, να βγει και ένα 4-2-2-2 στην ουσία για το Ragnick, ο οποίος μάλιστα θα φέρει και στο διάβασα πριν λίγο, στο προπονητικό επιτελείο θα έρθει και ο προπονητής της New York Red Bull, μια παραγωγή της Red Bull, έτσι, και όπως είναι και ο Ragnick, που έχουν κάνει σπουδαία δουλειά, και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό μέχρι το καλοκαίρι που θα μείνει στην ουσία για τη United. Και ενδεχομένως παραμείνει, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ ανθρώπων της United, ενδεχομένως παραμείνει αναλόγως με την πορεία που θα καταγράψει στον νικόκινη διάβολη μέχρι το τέλος της σεζόν, τόσο στην Αγγλία, αλλά επειδή στην Αγγλία είναι ψιλοχαμένο το παιχνίδι, τουλάχιστον για τις 3 πρώτες θέσεις, κυρίως στην Ευρώπη. Δηλαδή θέλει να δει η διοίκηση της Manchester United πώς θα πάει η ομάδα στην Ευρώπη, και με αυτήν την λογική ενδεχομένως τον κρατήσει. Μία Manchester United που δέχθηκε και ένα πλήγμα από έναν πρώην παίχτη της, τον Zlatan Ibrahimovic. Θέλω να σχολιάσω αυτή τη δήλωση του Zlatan για το περιστατικό με το χυμό, που είχε πάρει ένα χυμό του 1 ευρώ πριν από ένα παιχνίδι επειδή διψούσε και τον κράτησαν από το μισθό του. Μιλάμε για πρωτοφανή πράγματα, για κλαμπ με budget όπως η Manchester United. Πάντα εχμηρός ο Zlatan, αλίμονο, έτσι. Zlatan είναι ό,τι θέλει κάνει. Zlatan είναι ό,τι θέλει κάνει. Όπως και να έχει, αυτό που ήθελα να πω για την United και να φύγω από το Manchester είναι αυτό που είπες και εσύ, το 4-2-3-1 που επιστράτευσε ο νέος προπονητής πλέον της United. Είδαμε McTominay και Fred να, αν όχι δένουνε, να συνυπάρχουνε καλά. Εντάξει, είναι και ο Τέγιος που έχει μπει στην αρχική δεκάδα είναι πολύ παράγοντες ακόμα για τη United. Προφανώς πρέπει να δέσει η αμυνά της. Ναι, ναι, ναι. Που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα εκεί, κυρίως ο center back της. Εντάξει, αξιοπρεπώς στάθηκε νομίζω στο παιχνίδι με την Crystal Palace. Δηλαδή χειρότεροι εμφανίστηκαν Sancho, Rashford, κατά με, παρά η αμυνά της. Δηλαδή περισσότερα οι προβλήματα είχε από τη μέση και μπροστά. Καλά, και η Palace δεν είναι μια ομάδα, είναι μια αμερικογενή ομάδα, οπότε δεν παράγει πάρα πολλές ευκαιρίες. Ναι, πράγματι, έχεις δίκιο. Και πάμε στην Arsenal, η οποία παίζει σήμερα, για όσους δουν το βίντεο, Δευτέρα ή Τρίτη, δεν έχουμε δει, δεν προβλέπουμε το μέλλον, δεν έχει αγωνιστεί ακόμα με την Everton. Με στην Everton, ναι. Η Everton, άμα χάσει, μπλέκει. Άμα χάσει η Everton, μπλέκει, γιατί είναι πάρα πολύ χαμηλά, είναι στην 16η θέση, είναι μόλις το συν 5 από τη ζώνη του υποβιβασμού. Τα ζαχαρωτά δεν πάνε καλά και είναι κρίμα, γιατί είναι μια παραδοσιακή δύναμη στο νησί, κακά τα ψέματα. Από την άλλη, η Arsenal, αν πάρει την νίκη, τσουπ, προσπερνάει United και Tottenham και πηγαίνει εκείνη πέμπτη στην ευρωπαϊκή, ας πούμε, κούρσα των ομάδων. Μια Arsenal που θεωρώ ότι μπορεί να φύγει με κάτι από το Merseyside, από την μπλε μεριά του Merseyside. Για να δούμε. Θα δείξει. Και μένει ο Μπενίτεθ, γιατί στήριξε, γιατί ακούστηκαν και μετά το μάτσο τη Λίβερπουλ για την Everton και μια τελευταία ίσως.
στο ντέρμπι. Τελευταία σανίδη σωτηρίας για τον Μπενίτεθ. Για να δούμε. Ο Μπενίτεθ που δεν είναι κακός προπονητής, παιδιά, εντάξει, αντικειμενικά τώρα, απλώς πολλές φορές είναι και το πώς δένεις με τους παίχτες σου. Yeah. Δηλαδή, εγώ πάντα σε αυτό σχολιάζω το τρανό παράδειγμα της Ελλάδας με το Ρανιέρι και της Λέστερ με το Ρανιέρι. Δηλαδή, ανέλαβε την Ελλάδα, έφυγε από την Ελλάδα, πήγε στη Λέστερ, πήρε πρωτάθλημα. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Είναι κοινά ή πώς δεν και τι παίχτες διαθέτεις. Εντάξει, πολλά παίζουν ρόλο. Αυτό κυρίως η ψυχολογία μεταξύ των αποδητηρίων που λέμε είναι το πιο σημαντικό. Ακριβώς. Και μιας που είπαμε για πρωτάθλημα με ανακατατάξεις στην τουλάχιστον πρώτη τριάδα, πιάνουμε Ιταλία. Διονύση, να φύγουμε λίγο. Πάμε γιατί έγινε χαμός εκεί. Ναι, να το πηγαίνουμε βάσει ενδιαφέροντος. Και εντάξει, συνήθως πηγαίναμε La Liga, κάναμε ένα πέρασμα από πριμέρα. Εκεί κρίθηκε. Αυτή την αγωνιστική κρίθηκε. Εκεί κρίθηκαν όλα. Θα τα σχολιάσουμε και αυτά ακριβώς, γιατί έχει ξεφύγει λίγο η Real. Πάμε Ιταλία, όπου ξεκινήσαμε το Σάββατο με τη νίκη της Μίλαν μέσα στο Σαν Σίρο, μέσα στο Μιλάνο, επί της Σαλερνιτάνα με 2-0. Και χωρίς να το ξέρει, είχε ανέβει στην κορυφή η Μίλαν. Είδαμε ένα πάρα πολύ ωραίο του Σαλεμάκες. Καλά, δεν το τονίζω. Σωστός. Ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο με τον Σαλεμάκες να σηκώνει την φανέλα του Κιάερ, ο οποίος υπέστη τραυματισμό στο αριστερό του γόνατο που θα τον κρατήσει εκτός για τουλάχιστον 5 με 6 μήνες. 6. Και η Ίντερ έκανε ένα φοβερό tweet για τον Κιάερ. Νομίζω ότι ο Κιάερ μετά το συμβάν με τον Έριξεν στο Euro έχει κερδίσει το σεβασμό άπαντων. Και όχι, εντάξει, όχι άδικα, έτσι ήταν αρχηγός με όλη την έννοια της λέξης στον αγώνα με τη Δανία. Και αρχηγός και φίλος και συμπαίκτης και συνάδελφος και τα πάντα. Και πάμε νομίζω στο ντέρμπι Ρώμα-Ίντερ, Διονύση. Ρώμα-Ίντερ, πανεύκολα, Ίντερ. Τρίζει η καρέκλα του Μου, που λένε χάρη του Μουρίνιο. Γιατί υπάρχουν και κάποια δημοσιεύματα ότι θέλει να επιστρέψει στο νησί κάποια ομάδα του νησιού στην Αγγλία. Ενδιαφέρεται για το Μουρίνιο. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν υπάρχουν. Κλασικά ο Μουρίνιο δηλώσεις τα έβαλε με έναν δημοσιογράφο που είπε ότι η δουλειά του είναι πιο. Κλασικά υπάρχει με τους δημοσιογράφους ο Μουρίνιο, ειδικά μετά τις ήττες. Μία Ίντερ η οποία από νωρίς έκλεισε το μάτς, κλείδωσε το μάτς. Είχε και πάρα πολλές απουσίες η Ρώμα, η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι, δεν αγωνίστηκε ο Έμπραχαμ και άλλοι βασικοί παίκτες όπως ο Πελεγκρίνο, ο αρχηγός της. Ούτε ο Πιτσιρικά στο φαινόμενο που είχαμε αναλύσει την προηγούμενη αγωνιστική. Είναι στη θέση της Ευρώπης. Νομίζω η Ρώμα είναι πέμπτη τώρα. Κοίταξε να δεις. Πέμπτη έκτη. Είναι. Άμα είδες το μάτς, γιατί το είδα το παιχνίδι της Ρώμα με την Ίντερ. Είναι ναι μεν αλλά, δηλαδή, οκ, okay, έχεις απουσίες, αλλά η Ίντερ έκανε χαβαλέ, όταν λέμε έκανε χαβαλέ. Ξεκούρασε. Έκανε χαβαλέ, η Ρώμα δεν μπορούσε να σταυρώσει πάσα. Δεν μπορούσε. Μα έφαγε γλυκό και από ευθείας κόρνερ. Ναι, ήταν ασύλληπτο ο Ρουί Πατρίσιο εκεί πέρα. Βλέπει την πάντα. Έφυγε, πέρασε από το κεφάλι του Ζανιόλου και μετά κάνω τα πόδια του. Ναι. Δεν πάει καλά η Ρώμα και νομίζω ότι είναι πολύ άχαρο πλέον για μια ομάδα να εμπιστεύεται τον Μουρίνιο. Το λέω με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό προς το πρόσωπό του και τα επιτεύγματά του ως προπονητή μέχρι στιγμής στην καριέρα του, αλλά νομίζω ότι. Μια Ρώμα, μην ξεχνάμε ότι εγώ που υποστηρίζω τη Ρώμα από το Ιταλικό Πρωτάθλημα, είχε το τεχνικό διευθυντή πριν 2-3 χρόνια το Μόντσι. Έφερε παίκτη, εντάξει δεν έπιασαν, αλλά 38 παράδειγμα ο Σικ, ο οποίο έκανε παπάδες στο Euro και κάνει παπάδες τώρα στη Leverkusen. Είχε έναν που με την Σεβίλη του έχει φέρει παίκτες που την έχουν φέρει στο Champions League τη Σεβίλη. Δηλαδή είναι ένα περίεργο κλαμπ η Ρώμα, έτσι κακά τα ψέματα. Κοίτα, όσο δεν δείχνει να δουλεύει όμως, πήγαινε καλύτερα. Θέλω να πω είναι λίγο απ' όλα. Η Ρώμα ποτέ δεν θα πιάσει επιδόσεις. Η Ρώμα θέλει να γίνει Νέα Νάπολη. Αυτό είναι το άχθη της. Επειδή δεν ξέρει ότι δεν μπορεί να γίνει Μίλαν, Ίντερ, Ιουβέντους, κρατεά δύναμη στην Ιταλία, θέλει να γίνει Νέα Νάπολη. Που σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια έχτισε αυτό το όνομα που είχε και παλιότερα και διεκδικεί μέχρι και φέτος το πρωτάθλημα. Αλλά με πιτσιρικάδες που τους έφερε ο Μόντς, φυσικά ένας τρομερός στο επαγγελμά του, έτσι στη θέση του, στο πόστο του,
με πειράματα με τον Μουρίνιο που έχει να μας δείξει λίγο, ξέρεις, παιδί μου, κάποια παραδείγματα 38 ότι ναι, είμαι ακόμα εδώ, είμαι ο Special One ακόμα. Έχει να μας το δείξει αυτό από πότε? Από τότε που ήταν στη United? Και αν. Ούτε. Ούτε. Που από σπόντα πρέπει να είχε πάρει εκείνα τα τρόπια που είχε πάρει με την United. Δεν. Η Ρώμα νομίζω ότι απλά δημιουργεί προσδοκίες στους οπαδούς της χωρίς αντίκρισμα και αυτό είναι άδικο. Είναι πολύ άδικο. Εντάξει, πολύ περίεργο το κλαμπ αυτό. Και δεν είναι πέμπτη, όχι, είναι εκτός ευρωπαϊκής κούρσας. Ναι. Είναι στο μείον 2. Ναι, είναι πάνω η Φιωρεντίνα, ναι. Η Φιωρεντίνα και η Γιουβέντος, δηλαδή και οι δύο ομάδες της Ρώμης, που μέχρι πέρυσι ήταν τέταρτη, πέμπτη, έκτη το πολύ, Ρώμα και Λάτσιο, είναι εκτός Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Και τώρα να βλέπεις μια Γιουβέντος που έχει κάνει το χειρότερο ξεκίνημα τα τελευταία, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες ενδεχομένως, να είναι πάνω από Ρώμα και Λάτσιο. Και να έχει σχολιαστεί. Και θα τερματίσει εκεί πάνω από αυτές. Ακριβώς. Αλλά αρκετά ασχοληθήκαμε με τις μικρές ομάδες. Έλα μη. Ναι, η Ίντερ, επίσης χωρίς να το ξέρει, με το τρίποντο που πήρε πολύ εύκολα μέσα στο Ολύμπικο, ανέβηκε στη δεύτερη θέση, προσπέρασε και εκείνη την Νάπολη, η οποία Νάπολη υποδέχθηκε την Αταλάντα σε ένα μάτς πολύ, πολύ κομβικό. Φοβερό. Δύο ομάδες που ερχόντουσαν από ντέρμπι, που πάνε σε ντέρμπι πρόκρισης, η μεν Νάπολη στο Europa League και η δε Αταλάντα στο Champions League, που θέλουν μόνο νίκες στις τελευταίες αγωνιστικές. Η Αταλάντα νομίζω αγωνίζεται με τη Λέστερ. Η Νάπολη θα σε γελάσω. Νομίζω. Ανάποδα τα πέσει. Η Νάπολη με τη Λέστερ έχει απόλυτο δίκιο. Και η Αταλάντα υποδέχεται τη Villarreal. Είναι μάτς που κρίνουν τις προκρίσεις τους στην συνέχεια των θεσμών. Είδαμε, παρά το γεγονός ότι έχουν αυτά τα παιχνίδια μεσοβδόμαδα και παρά το γεγονός ότι είχαν και άλλα. Η Νάπολη έκανε και γκέλα, έτσι. Έκανε ύφεση ισοπαλία στο μεσοβδόμαδο στην Σερία. Ακριβώς. Είχε και το 2-2 με τη Σασουόλο, πάρα πολύ σωστά τα λες. Μια Νάπολη που στις τελευταίες πέντε αγωνιστικές, στα τελευταία πέντε της παιχνίδια, έχει ήττα από Ίντερ, ήττα από Σπαρτάκ, νίκη με τη Λάτσιο το εμφατικό 4-0 και ισοπαλία με Σασουόλο και ήττα με Αταλάντα. Δεν το λες εύκολο πρόγραμμα, ωστόσο όταν είσαι πρώτη, προπορεύεσαι, είσαι αίτητη μέχρι τα μέσα Νοέμβρη, δεν περιμένει κανένας τόσο μεγάλη κοιλιά και τόσο άμεσα. Είναι, από την άλλη, αυτό είναι και η ομορφιά του καμπιονάτου. Δηλαδή, από εκεί που ήταν μέχρι την εμβόλυμη αγωνιστική, τη μεσοβδόμαδα βασικά, δεν ήταν εμβόλυμη, ήταν πρώτη, ξαφνικά είναι στο συν 2 από την τέταρτη θέση. Ακριβώς. Δηλαδή, είναι τέσσερις ομάδες, αυτό το γκρουπ θα είναι φοβερό τώρα. Μακάρι να δείξει και τα Λάντα που πέρσι τερμάτισε δεύτερη, σε ισοβαθμία, με τη Μίλαν, να αντέξει για να δούμε φοβερές παραστάσεις. Και να πω αυτό και να κλείσουμε από την Ιταλία σιγά-σιγά, ότι παρά το γεγονός ότι είχαν κι άλλα μάτς μεσοβδόμαδα και θα έχουν κι άλλα μάτς μεσοβδόμαδα εξίσου σημαντικά, και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαν ντέρμπι και οι δύο, η Αταλάντα κέρδισε νομίζω 0-1 με γκολ του Ζαπάτα μέσα στη Γιουβέντους, και η Νάπολη φυσικά είχε την Λάτσι, όπως προείπα, όπως προανέφερα. Είδαμε ένα πολύ ανοιχτό μάτς με πολλά γκολ. 5 γκολ τώρα, 2-3, έτσι είναι βαρβά το αποτέλεσμα. Είναι η Αταλάντα, αυτό είναι. Αυτό είναι το παιχνίδι της Αταλάντας, θα φάμε. Πώς. Περισσότερα να βάλουμε. Πάντα, εντάξει, αλλιώς δεν νικάς. Δεν ξέρω, με βάση τα μαθηματικά που. Και εμένα μου κάνει και εντύπωση και το άλμα στην Ιταλία, για να κλείσουμε από αυτό, το Βενέτσια χθες το. Βενέτσια Λας Βερόνα. Το 3-4. Από 3-0, έτσι. Ασύλληπτο. Ο γιος του Σιμεώνε. Δύο. Απίστευτα πράγματα φέτος. Και Βλάχοβιτς πρώτο σκόρερ, έτσι. Να τα λέμε και αυτά στη σειρία. Δεν τον βλέπω να μένει πολύ. Δεν θα μείνει. Να μείνει. Αν και η Φιωρεντίνα έχει κλείσει και ένα καλό παίχτη από τη Λίλη, τον Εικόνε. Τον Τζόναθαν Εικόνε, έναν εξτρέμ. Άμα του κρατήσει, μπορεί να χτιστεί κάτι καλό, αλλά δύσκολα. Δύσκολα θα μείνει. Ωστόσο, βλέπουμε πάντως από την έλευση του Κριστιανού, να πω. Δεν ξέρω. Είναι σημαντικό ότι το Ιταλικό πρωτάθλημα ανεβαίνει. Και με το που έφυγε ο Κριστιάνο, βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό καμπιονάτο.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε 4 ομάδες πρωταγωνίστριες και δεν λογίζω σε αυτές τη Ιουβέντους. Που μιλάμε ναι. για την αυτοκράτηρα, ας πούμε. Εντάξει, η Ιουβέντους, η μετράνε άλλη εποχή, είναι άλλο κεφάλαιο. Για τις υπόλοιπες 4 όμως, εντάξει, από τουλάχιστον 3 χρόνια ξέρουμε το ποιόν τους σαν ομάδες. Ήταν πότε θα σπάσει η πρωτοκαθεδρία της Ιουβέντους. Γιατί λέγαμε αν θα σπάσει, αν θα σπάσει, μην γίνει σαν την Μπάγερ που όλοι οι Ιουβέντους παίρνουν το πρωτάθλημα και σαν την Μπάγερ. Άλλαξε πέρσι, θα αλλάξει και φέτος. Όπως και να έχει, εντάξει, η Σέρια είναι πάντα συναρπαστική, έχει πάντα ενδιαφέρον. Να αναφέρουμε για τα τυπικά ότι η Ιουβέντους ένα ντέρμπι, πιστεύουμε. Ούτε μία τελική δεν έχει η Τζένοα, επικράτησε 2-0 μέσα στο τέρμπι. Πέφτει η ομάδα, μία ομάδα της Γένοβας που είναι η άλλη Σαμπντόρια, θα πέσει η Γένοβα φέτος. Θα πέσει η Γένοβα, δυστυχώς. Η Τζένοα θα πέσει και εντάξει. Θα λείψει, δεν ξέρω, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα, φίλε Διονύση, στη Γερμανία, γιατί είχαμε Der Klassiker, φοβερό, τρομερό ντέρμπι. Όλο το Σάββατο. Ακριβώς. Ένας Λεβαντόφσκι από την απογοήτευση της χρυσής μπάλας ήθελε να πει, παιδιά, κοιτάξτε σε ποιον δεν δώσατε τη χρυσή μπάλα. Δεν ξέρω. Αυτό ξεχάσαμε να το πούμε, ότι και ο Μέση στην ομιλία του σε χρυσή μπάλα είπε, αξίζει λευκή μπάλα, καλά, χρυσή μπάλα ο Λεβαντόφσκι. Λευκή σημαία, λευκή παχή. Με λευκή τα βάζει πάντως. Με χρυσή... Είδαμε ένα Λεβαντόφσκι λοιπόν να δίνει πολλές απαντήσεις μέσα στο χορτάρι για ακόμα μια φορά. Βασικά δεν μας κάνει τρομερή. Πιάσε το πέναλτι, πιάσε το πέναλτι εκεί στο 2-2, πιάσε το ακούμπησες, πιάσε το βγάλε το έξω. Η Bayern έφυγε νικήτρια από την Βεστφαλία, από την έδρα της Borussia Dortmund και ήταν ένα ακόμα ντέρμπι που πήρε, ένα ακόμα τρίποντο που πήρε κόντρα στην Dortmund και κυρίως ένα τρίποντο που άφησε και την Dortmund πίσω, γιατί ήταν στο σύν 1 μέχρι τώρα η ομάδα της Βαυαρίας, τώρα πήγε στο σύν 4. Και ένα τρίποντο που σχολιάστηκε πάρα πολύ μετά, για δύο φάσεις στο τέλος, το πέναλτι της Μπάγκερ και το μη καταλογισμό ενός υπέρ της Dortmund και τις δηλώσεις του Μπέλιγχαμ που έχουν συζητηθεί και πάει για βαριά καμπάνα, ο οποίος είπε ότι... Πώς γίνεται να ορίσει ένα ντέρμπι τίτλου έναν διαιτητή που στο παρελθόν το 2005 έχει τιμωρηθεί επειδή είχε κατηγορηθεί και είχαν επιβεβαιωθεί αυτές τις κατηγορίες για στημένους αγώνες και έχει γίνει ένας χαμός στην Bundesliga γιατί κατηγορείται και κατηγορείται ότι και από την αστυνομία ο Μπέλιγχαμ έχει γίνει ένα μεγάλο μπέρδεμα. Όχι μπέρδεμα, έχει γίνει ένα μεγάλο θέμα στη Γερμανία οι δηλώσεις του Τζουν. Κάποιοι λένε ότι είχε το θάρρος παρά τον 19 χρονών, 18, να βγει και να πει αυτά τα πράγματα. Ήταν και εμβρασμό βέβαια μετά την Ιταμπή, γιατί οι δηλώσεις μετά από κάθε αγώνα, ειδικά από την ντέρμπι, η ψυχοσύνθεση του αθλητή είναι πάντα περίεργη. Και μένει να δούμε ποια θα είναι η τιμωρία του, γιατί θα φάει βαριά καμπάλα. Και ενδεχομένως φάει και τιμωρία και από την ίδια την Dortmund, από ό,τι άκουσα. Διότι θέτει σε κίνδυνο το κλαμπ, το οποίο μπορεί να. Άμα δούμε και τις φάσεις όμως, είναι το πέναλτι της υπέρ της Μπάγερ και η φάση που είναι. Τώρα μιλάμε. Τώρα ούτε εγώ μου αρέσει μετά από ένα παιχνίδι να μιλάει για διαιτησία. Αλλά όχι, η διαιτησία δεν θα πούμε, αλλά οι δηλώσεις είναι αυτές του Μπέλιγχαμ. Ακριβώς. Που παίζουν παντού. Και θέλω να αναφέρω ένα απλό σκορ, 0-6, Gladbach Freiburg. Τα έλεγα από την αρχή της σεζόν με τον Αντρία όταν κάναμε εκπομπές παρέα. Μας ξέχασε. Εξάρα η Φράιμπουργκ, φοβερή απέναντι σε μια Gladbach που επίσης αρέσκεται στα μεγάλα σκορ, όμως φέτος πάει από το καπόλυ. Είναι πολύ χαμηλά η Gladbach. Πάρα πολύ χαμηλά, και... στη 13η θέση, 12η Άιντραχτ. Μια Φράιμπουργκ η οποία έχει τον ίδιο προπονητή από όταν την ανέβασε στην Bundesliga, αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος. Ναι. Είναι περίπου 10 με 12 χρόνια ο ίδιος προπονητής και φέτος δείχνει να είναι τέταρτη, είναι, μακάρι να αντέξει. Μακάρι, πράγματι. Πίσω από τη Λεβερκούζα, νομίζω. Και φεύγουμε και από τη Γερμανία. Πάμε λίγο πιο κάτω, να κάνουμε μια στάση στη Γαλλία και μετά να πάμε Ισπανία ή πρώτα Ισπανία και μετά να ανέβουμε Γαλλία. Εσύ είσαι οδηγός, αποφάσισε το ταξίδι. Αφού εγώ είμαι οδηγός, λοιπόν, πάμε Ισπανία, αφού έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ξεκινάμε από το Σάββατο το μεσημεράκι, απόγευμα. Που ο Τσάβη είδε από πρώτο χέρι τι εστί κατήφορος της Μπαρτσελώνα, ούτε την Μπέτις,
Που, εντάξει, μπαίνει τέταρτη είναι έτσι προς τα ουρανία. Πολύ καλή φέτος. Αλλά δεν είναι Μπαρτσελόνα, ρε παιδί μου, και μέσα στο καμπνού. Ο Τσάβη γεύτηκε λίγο ενδεχομένως αυτό που είχε. Προκτήτα, Τσάβη, ναι. Όταν ιτήθηκε η Τότεναμ στο Europa League, δεν πάνε καλά τα πράγματα στην Μπαρτσελόνα. Δηλαδή, το όνομα Μπαρτσελόνα. Φωνάζει για μεταγραφές, φωνάζει. Ναι, ναι, ναι. Και αν όχι μόνο για μεταγραφές και ενδεχομένως για αποχωρήσεις, θα πω εγώ. Δηλαδή, πρέπει να κάνει υπομονή ο μέσος φιλάθλος της Μπαρτσελόνα, να πει μέχρι το καλοκαίρι δεν υπάρχει ούτε Ευρώπη να βγούμε, αλλά δεν με πειράζει, γιατί το καλοκαίρι ο σχεδιασμός θα γίνει από τον Τζάβι, θα πει εσείς φύγετε, εσείς μείνετε, εσείς ελάτε, ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Τζάβι δουλεύει με υλικό του Κούμαν. Ναι. Όταν ο Λαπόρτα βγαίνει και δηλώνει ότι ο Ντεμπελέ είναι καλύτερο από τον Μπαπέ. Έχει πρόβλημα κι αυτός λίγο, έχει ένα μικρό πρόβλημα. Δηλαδή, άμα στην κορυφή αυτής της πυραμίδας που ονομάζεται Μπαρσελόνα, υπάρχει αυτή η δήλωση που αργεί να μην πούμε για τις προπονήσεις, για τα Fortnite, για τα FIFA, άστα, για τον κύριο Ντεμπελέ. Καλά, Ντεμπελέ, νομίζω ότι είναι ό,τι ο Μπένετ, αν δεν κάνω λάθος, για τα drafts του NBA. Εντάξει, αυτός δεν μπόρεσε από αγωνιστικά να ανταπεξέλθει. Ο Ντεμπελέ έχει άλλες πιο προτεραιότητες είναι η. Γιατί ο Ντεμπέλε. Ο Ντεμπέλε δεν θέλει τις προπονήσεις. Πάει πιο εύκολα από ό,τι. Αλλά μπορεί και να ξεχνάει μια μέρα και να παίζει Fortnite, ξέρω εγώ, και να μην πηγαίνει στην προπονήση. Χαλάρα πράγματα. Εντάξει. Πολύ πιθανό. Νέο παιδί. Ναι, παιδί, τα έχει τα χρόνια μπροστά. Λοιπόν, και μια που είπαμε για την Μπαρσελόνα και για την Μπέτις. Η Μπέτις αυτή τη στιγμή είναι τρίτη, όχι τέταρτη, με συγχωρείς, έκανα λάθος, με 30 βαθμούς. Η Μπαρσελόνα έχει υποχωρήσει πάρα πολύ, είναι στην 7η θέση στο μείον 16 από την κορυφή και γενικότερα στο μείον 4 από τις ευρωπαϊκές θέσεις, αλλά με έναν αγώνα λιγότερο. Και πάμε στην Μαδρίτη, στη Ρεάλ και στην Ατλέτικο. Όπου τέλος, η μία πλευρά το έδωσε και η άλλη το πήρε. Σημειώθηκαν δύο διπλά. Απλά στο ένα νίκησε μία ομάδα της Μαδρίτης, άλλο έχασε. Η Ατλέτικο είδαμε να χάνει στο μέσα 10 λεπτά τα πάντα από τη Μαγιόρκα. Από τη Μαγιόρκα η οποία δεν είναι κακή φέτος, αλλά δεν έχει καλή, είναι 12η. Άμα δεν κερδίσεις στο Μετροπολιτάνο, τεράστιο θέμα στην έδραση Ατλέτικο φέτος. Ναι, ναι. Γενικά τεράστιο θέμα η Ατλέτικο πάντα. Δηλαδή, και θα μείνει και εκτός. Θα μείνει και εκτός, μπορεί να μείνει και εκτός Ευρώπης, θα μείνει τέταρτη στον ομιλό της. Με τη Liverpool Milan. Μετά την ήττα που υπέστη από τη Milan με το φίλο μας τον Delivery Boy, το Μεσσίας, υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να μείνει εκτός Ευρώπης. Εντάξει, δεν το ευχόμαστε. Απλώς γενικότερα με την Ατλέτικο συμβαίνει το εξής παράδοξο, ότι κάθε μάτς δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Θα τα πάρεις στο κρανίο η Ατλέτικο και θα φιλοδωρήσει την αντίπαλη ομάδα με τεσσάρες, όπως είχε συμβεί με την Κάντιθ την προηγούμενη αγωνιστική. Θα πάει μία ψιλοδιαλυμένη και ψιλοσταχαμένη Μίλαν ευρωπαϊκά και θα της πάρει διπλό. Θα πάει μία Μαγιόρκα και θα την αφήσει εκτός κούρσας τίτλου. Θα πάει. Η τελευταία αγωνιστική παίζει Λίβερπουλ-Μίλαν. Παίζει Λίβερπουλ-Μίλαν ακριβώς και Πόρτο-Ατλέτικο. Πόρτο-Ατλέτικο, ναι. Στην Πορτογαλία αγωνίζεται η Ατλέτικο. Δύσκολα τα πράγματα, αν με ρωτάς, που δεν νομίζω να σε απασχολεί η άποψή μου. Και να πούμε για την ιστορία της βαθμολογίας αυτόν τον όμιλο. Είναι Λίβερπουλ πρώτη με 15, έχει περάσει, έχει κάνει το 5 στα 5. Δεύτερη Πόρτο με 5 βαθμούς. Τρίτη Μίλαν με 4 και τετάρτη η Ατλέτικο με 4. Θεωρητικά. Η Λίβερπουλ που έχει περάσει πρώτη θα καθορίσει τον όμιλο. Θα καθορίσει ποιος θα περάσει δεύτερος, ενδεχομένως. Ναι, ενδεχομένως. Ναι. Γιατί και αν νικήσει και η Μίλαν και η Πόρτο περνάει αφού είναι στο συνένα. Απλά νομίζω ότι η Πόρτο άπαξ και κερδίσει δεν την ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Ναι, ναι, εντάξει. Μετά ναι. Να είχαμε να λέγαμε μετά για την Ατλέτικο, η Πόρτο θα γίνει εντάξει, μάγια τέσσερι θέση. Ακριβώς. Πάντως, αν πάρουν τα δύο παιχνίδια οι δύο γηπεδούχοι, θα προκριθεί η Ατλέτικο με την Πόρτο ακριβώς όπως είναι και η Μίλαν θα μείνει τρίτη για το Europa League. Και τελειώνουμε την περιοδία μας στην Ισπανία με ένα ντέρμπι, ας πούμε, βάση βαθμολογίας Sociedad Real Madrid-της. Εύκολο 0-2 για την Real. Ξανά Vinicius. Βρήκε δίχτυα ο Vinicius, ένας φοβερός και τρομερός. Και στο πρώτο γκολ χάθηκε η μπάλα με τον Jovic.
Και το λέω εγώ που ήμουν ένας εκ των επικριτών του Βινίσιους. Έλεγα τώρα αυτό το πεδαρέλ τι είναι και πώς γίνεται να δαπανήθηκαν τόσα χρήματα γι' αυτόν. Εγώ είδα ένα στατιστικό που από τα 35 γκολ της Ρεάλ στο πρωτάθλημα, στα 31 εμπλέκονται Βινίσιους Μπεντζεμά. Φοβερό δίδυμο. Και αυτό που μου αρέσει με την Ρεάλ, θα το πω για τρίτη συνεχόμενη εκπομπή, αυτό που έχει πει ο Αντσελότη, πάμε ήσυχα να κάνουμε τη δουλειά μας, να πάρουμε το πρώτο χρηματάκι μας, ούτε φανφάρες, ούτε κορώνες, γιατί είδαμε. Ας φύγει ο Κριστιάνο, παίρνουμε Αζάρ. Ήρθε ο Αζάρ και τι έκανε, μάγκα. Τώρα λένε για Εμπαπέ Χάλαντ. Δεν θέλει ο Αντσελότη ξανά φώτα της δημοσιότητας πάνω στην ομάδα και πάνω στους παίχτες και στον ίδιο. Και πάρα πολύ καλά κάνει και πάρα πολύ καλά πάει. Το δεύτερο γκολ ο Γιώβιτς, να επιστρέψουμε στα αγωνιστικά, και μόνη πρώτη με 39 βαθμούς η Ρεάλ. Δεύτερη η Σεβίλη με μείον ένα αγώνα στο μείον 8, ενδεχομένως το πάει στο μείον 5, αν πάρει το τρίποντο που της έχει απομείνει. Μπέτης στους 30, τρίτη θέση, 29 βαθμούς έχει η Ατλέτικο με μείον ένα αγώνα, 29 έχει και η Σοσιεδάδ, 27 η Βαγεκάνο, και εκεί πέρα κλείνει η ευρωπαϊκή, ας πούμε, το ευρωπαϊκό τρένο της Ισπανίας, και πάμε γρήγορα στην Γαλλία, όπου γι' αυτό την άφησα τελευταία, Διονύση, γιατί όπως είπαμε ότι αν δεν γίνει κάτι συντερακτικό, που ακόμα και συντερακτικό να είναι, με την Παρή δεν έχουμε να πούμε πολλά. Δηλαδή, θα γίνει η τετράδα. Και εγώ θα μείνω λίγο στην Παρή στο μάτι, γιατί το είδα το Σάββατο βράδυ που έπαιζαν 10:30. Γιατί για τη Λάντς, γιατί είχα γράψει ένα αφιέρωμα για τον Μπάκτης που είναι η πρώτη σέση των Μπαπέ, γι' αυτό ήθελα να το δω κυρίως. Αλλά μου έκανε φοβερή εντύπωση η μπάλα που έπαιξε η Λάντς από στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως μέχρι το 88. Το μάτι πρέπει να είναι 3-0 για τη Λάντς. Δηλαδή, τι έχουν χάσει είναι απίστευτες ευκαιρίες μέχρι να έρθει το γκολ, ένα σουτ του Μπαπέ πρώτα, το γκολ της Παρή με το Βαϊνάλντουμ και μετά ένα φάουλ του Μέση. Δηλαδή η Παρή κάνει τρεις φάσεις, το 88, το 90 και το 94. Ένα μάτι που πρέπει να το έχει χάσει. Κοίτα, βέβαια όταν μιλάμε για ομάδες σαν την Παρή, πρέπει να παίζει 90 λεπτά. Γιατί όπως είπες, μέσα σε 3 λεπτά έκανε 3 φάσεις για ένα 3. Ενδεχομένως. Αλλά έπρεπε να είναι το σκορ, εντάξει, έπρεπε και το... Ναι. Δηλαδή η Λάντς, δικαίωση της... Ήθελα να τη δω πιο πολύ για τη Λάντς, γιατί ήταν ψηλά και λέω γιατί είναι ψηλά αυτή η ομάδα. Και δικαίωσε τις προσδοκίες, έτσι. Δηλαδή έπαιξε φοβερό ποδόσφαιρο. Μετά η μάχη για τις θέσεις 2-3-4 μένεται. Όπως σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δηλαδή έχουν πολύ καλές κούρσες. Δηλαδή κοντεύουμε στα μισά της σεζόν και εκτός από την Γαλλία δεν έχουμε εξασφαλισμένο πρωταθλητή. Ναι. Και δεν έχουμε και εξασφαλισμένες ευρωπαϊκές παρουσίες, ας πούμε. Εντάξει, αυτό εντάξει. Μέχρι, αυτά, οι ευρωπαϊκές θέσεις συνήθως παίζονται μέχρι το τέλος. Ναι, ναι. Πάντως είναι πάρα πολύ όμορφο που ούτε στην Ισπανία έχουμε κάποιο πρωταθλητή σίγουρα, ούτε στη Γερμανία που πάντα είχαμε. Δηλαδή οι κούρσες γινόντουσαν, οι κόντρες γινόντουσαν κυρίως Αγγλία και Ισπανία. Πιο πολύ δηλαδή έχουμε κόντρα στην Γερμανία παρά στην Ισπανία πλέον. Ναι. Θα ανοίξει εκεί η ψαλίδα, λίγο έμεινε. Αυτό που θέλω να πω για τη Γαλλία είναι ότι περισσότερη συζήτηση σήκωσε το kids θέαμα με τους 7 τράγους και τις 7 χρυσές μπάλες στην πύργο του Άιφελ, κατ' εμέ kids. Φυσικά τους ολόχρυσους της Adidas, που έστησε η Adidas στον πύργο του Άιφελ, την υποδοχή φυσικά του Λιονέλ Μέση με την 7η χρυσή του μπάλα και του Ντοναρούμα επίσης. Ναι. Too much. Guys, there's someone called Mendy out there. Δεν ξέρω. Με τα λίγα αγγλικά που ξέρω, υπάρχει ένα παλικάρι που το λένε Mendy εκεί έξω. Δηλαδή, ανεβάσαμε και ένα post στο Instagram του debut.gr. Κάντε follow, μην είστε τσίπηδες. Ότι σε 50 αγώνες την περσινή σεζόν και με την Chelsea και με την εθνική ομάδα της χώρας του, ο Mendy κράτησε 27 φορές ανέβαφε την αιστεία του και δέχθηκε μόλις 29 γκολ. Δηλαδή είχε περίπου 0,5 σε γκολ rate, αν το μεταφράζω σωστά τέλος πάντων, και κράτησε 27 φορές ανέβαφε την αιστεία του. Και το πήρε τον Αρούμα, πήρε το Euro. Τέλος πάντων, προχωράμε. Εκεί θα ξεκινήσουμε και θα τελειώσουμε χρυσή μπάλα με τις ψηφοφορία. Το πάμε κυκλικά όπως μας μάθαιναν και στην
Οδύσσια και στην Ιλιάδα, αλλά δεν θυμάμαι ποιο είναι αυτό το σχήμα. Που με... εσύ πας πολύ πίσω. Πάω πάρα πολύ πίσω. Πάω τουλάχιστον 15 πίσω. Παναγία μου σώσει. Θα το θυμηθώ και θα το πω στην επόμενη εκπομπή. Λοιπόν, αρχίσαμε με χρυσή μπάλα, κλείνουμε με χρυσή μπάλα. Ακόμα μια μεγάλη εκπομπή. Αλλά πώς να μην είναι μεγάλη εκπομπή όταν έχεις χρυσή μπάλα, ντέρμπι, ανακατατάξεις τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εμβόλυμη αγωνιστική και φυσικά Champions League μέσα στη εβδομάδα με πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Τελευταία αγωνιστική είναι. Θα δούμε διασταυρώσεις, ομίλους, Europa League. Ακριβώς. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία κυρίως στον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έχει εξασφαλίσει ακόμα την παρουσία του στην επόμενη φάση του Europa Conference League. Και φυσικά καλή επιτυχία και στον Ολυμπιακό, ο οποίος παρά το γεγονός ότι έχει προκριθεί, μπορεί να διεκδικήσει μέχρι και την πρώτη θέση από την Eintracht Frankfurtis, υπό την προϋπόθεση ότι οι Τούρκοι, η Φενέρμπαχτσε, θα επικρατήσουν των Γερμανών και ο Ολυμπιακός θα φύγει νικητής από την έδρα της Αντβέρπ. Αυτά είναι τα δεδομένα. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια εβδομάδα που με συντρόφευσες σε αυτή την ανάλυση των τεκτενωμένων. Θα συνεχίσει εκεί και θα συνεχίσει. Θα συνεχίσει φυσικά και ενδεχομένως αλλάξει το thumbnail σύντομα και μπουν τα πρόσωπά μας. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο με ειδοποιούν από το control θα δείξει. Ευχαριστούμε φυσικά και όλους εσάς που μας ανεχτήκατε μέχρι στιγμής και θα κλείσουμε να φωνέστε. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση,